Αγαπητοί ακροατές, πολλά χρόνια, όσα χρόνια είμαι στην Ελλάδα και γνωρίζω τα λευκώματα του κυρίου Σπύρου Μαντά, ευχόμουν κάποια στιγμή να έρθει η ώρα να μιλήσω και ραδιοφωνικά μαζί του, να τον γνωρίσω κι εγώ καλύτερα, να τον γνωρίσετε κι εσείς όλοι όσοι αγαπάτε τούτη τη χώρα που λέγεται Ελλάδα, με όλες αυτές τις ομορφιές που έχει. Και έτσι ο κύριος Σπύρος Μαντάς σήμερα είναι στην ραδιοφωνική μας εκπομπή εδώ στο Βύσσινο με τον Εράτζη και έχω την μεγάλη τιμή να τον καλησπερίσω και να τον γνωρίσω και εγώ καλύτερα, αλλά να σας τον γνωρίσω και εσάς. Καλησπέρα κύριε Σπύρο Μαντά. Καλησπέρα κύριε Ακομίνη, σας ευχαριστώ πολύ. Τι κάνετε? Μια χαρά, μια χαρά. Είστε ένας άνθρωπος που έχετε κάνει τόσα πολλά για αυτήν την πατρίδα, ιδίως για το κομμάτι της Ηπείρου, που κάθε φορά που βλέπω, ας πούμε, στον τόπο με ένα γεφύρι, λέω, άραγε, για να δω στο λεύκομα, το έχει καταγράψει αυτό ο κύριος Σπύρος Μαντάς, το έχει κάνει εκείνο ο κύριος Σπύρος Μαντάς. Και είχα, ενώ διάβαζα πάντα την καταγωγή σας, είχα πάντα στο νου ότι ο κύριος Σπύρος Μαντάς είναι Ηπειρώτης, ενώ διάβαζα ότι δεν είσαστε Ηπειρώτης, δεν έχετε καταγωγή, ας πούμε, από την Ήπειρο. Έλεγα, ο κύριος Σπύρος Μαντάς είναι Ηπειρώτης. Δεν είναι, ας πούμε, από την ληξιαρχική του πατρίδα, την Ηλία. Δεν ξέρω γιατί μου είναι τόσο έντονο, κύριε Σπύρο Μαντά. Δεν είστε μοναδικοί πάντως. Κι άλλοι το λένε. Κοντεύω να το πιστέψω και εγώ. Έχετε δώσει όμως και εσείς στην Ήπειρο τόσα πολλά, τόσα πολλά. Και από πολύ νεαρή ηλικία έχετε καταπιαστεί με αυτό το θέμα. Είστε και καθηγητής, έχετε τελειώσει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, κάτι που δεν έχει, ας πούμε, δεν είναι παράλληλος δρόμος με αυτό που κάνετε. Έχετε τελειώσει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο και την Μπάντιο. Και έχετε σπουδάσει και φωτογραφία και πολλά άλλα πράγματα. Για πείτε μας λίγα λόγια. Εγώ ξεκίνησα να ασχολούμαι με τα ηπειρώτικα γεφύρια από το 1982. Έχουν περάσει δηλαδή και πολύ γρήγορα 37 ολόκληρα χρόνια. Πήγα έτσι επισκέπτης μια φορά στο Ζαγόρι, γνώρισα ένα εκεί γεφύρι, το γεφύρι του Νούτσου Ικόκορου, με γοήτευσε, επέστρεψα πολλές φορές, σε πρώτη φάση στο Ζαγόρι, μετά απλώθηκα στην Ήπειρο και τελικά κατέληξα σε όλη την Πίνδο να καταγράφω πέτρινα τοξωτά γεφύρια. Το οριοθέτησα, δεν θέλησα να πάω παραπέρα από την Πίνδο, υπάρχουν πολλοί λόγοι γι' αυτό. Ο κυριότερος είναι ότι καλύτερα να προχωράς σε βάθος παρά σε μήκος. Πιστεύω ότι στην Πίνδο βρίσκονται τα περισσότερα και γιατί όχι τα καλύτερα γεφύρια. Έχει ταυτιστεί το όρος γεφύρι, η λέξη γεφύρι, με την Ήπειρο, με την ευρεία της έννοια, με όλη την Πίνδο. Συγκροτούν εκεί ρυθμό. Να, έχετε κάνει και ντοκιμαντέρ, έχετε γυρίσει και ντοκιμαντέρ, δεν έχετε μείνει μόνο στα λευκώματα και στην ιστορία του γεφυριού, έχετε γυρίσει και ντοκιμαντέρ και μάλιστα πριν 2 εβδομάδες στην ΕΤ2 είδα εκπομπή σας και λέω ορίστε, συμβαδίζουμε, θα τον έχω και εγώ τον κύριο Σπύρο Μαντά. Είναι κτίσματα τα γεφύρια, τα πέτρινα γεφύρια που επιδέχονται πολλών ειδών προσεγγίσεις. Τα φωτογραφίζουμε, τα βιντεοσκοπούμε, τα μελετάμε, τα μετράμε και τελειωμό δεν έχουν. Είπατε ότι έδωσα πολλά στην Ήπειρο. Εγώ θεωρώ ότι πήρα πολλά. Είναι, έτσι όπως τη λένε, πραγματικά άπειρη σε όλα. Εμένα με στενοχώρησε που πριν λίγα λόγια έπεσε ένα γεφύρι και μάλιστα είχα τώρα την τύχη να το πω, την ατυχία
να το δω μία μέρα πριν πέσει. Είμαστε με τον κύριο Χρήστο Χασιάκο, το, ο οποίος σας ακούει και έχετε τους χαιρετισμούς του, ο δήμαρχος από τα Άγναντα. Λοιπόν, ευχαριστώ επίσης. Και συζητούσαμε για το γεφύρι και λέει ο κύριος Χασιάκος, μου λέει αυτό το γεφύρι, άμα δεν το προσέξουμε, θα φύγει. Την επόμενη μέρα το γεφύρι έπεσε και έχετε κάνει και εσείς αγώνα για το γεφύρι αυτό. Ένα τεράστιο γεφύρι, ένα εκπληκτικό γεφύρι και έτσι πως τα έχουν χτίσει οι άνθρωποι αυτοί που τα έχουν χτίσει τα γεφύρια και έχετε, ξαναλέω, κάνει μεγάλο αγώνα για τα γεφύρια και πιστεύω, κύριε Σπύρο Μαντά, ότι αν το είχαν, τα είχαν τα γεφύρια αυτά Γερμανοί, θα το είχαν, θα ήταν γνωστό πριν και εκείνο σε όλο τον κόσμο και σε κάθε ξενοδοχείο που θα ερχόταν για παραθερισμό θα τους είχαν και ένα πούλμαν και θα τους πήγαιναν στα γεφύρια, θα τους εξηγούσαν για τα γεφύρια, θα τα βλέπανε τα γεφύρια και αυτό με στενοχωρεί περισσότερο. Θα έπρεπε να είναι ενταγμένα στην UNESCO. Το γιατί δεν είναι, κάποιοι φταίνε βέβαια. Είπατε πιο πριν πολιτική οικονομία. Εκεί καθορίζεται όλα από τη ζήτηση και την προσφορά. Φαίνεται αυτοί που έπρεπε να κάνουν αυτές τις ενέργειες δεν τις έκαναν, ενώ αποτελούν πραγματικά μνημεία που δεν υπάρχουν, τουλάχιστον με αυτό το ρυθμό, σε άλλα μέρη. Είναι ισορροπημένα πλήρως με το περιβάλλον και θα έλεγα το έχω πει μάλλον, επεκτείνουν το περιβάλλον, δεν ενοχλούν. Και αυτό βέβαια είναι ένα κατόρθωμα των λαϊκών, κατά κανόνα αμόρφωτων, αλλά τι σημαίνει μόρφωση, είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτό βέβαια, ανθρώπων τέλος πάντων που δεν είχαν σχετικά πτυχία. Μόρφωση για μένα είχαν, με την πραγματική όμως έννοια της λέξης. Έχω διαβάσει σε κάποια από τα λευκόματά σας πως είχε περάσει ένας Τούρκος, Μπέι, Σαγάς, δεν το θυμάμαι πολύ καλά, και ρώτησε ποιος έχτισε το γεφύρι αυτό και πού έχει σπουδάσει. Ναι, είναι, πρόκειται για το γεφύρι της Κόιντσας. Όταν τελείωσε εκεί, κάτι που κινείται μεταξύ θρύλου αλλά και πραγματικότητας, το 1870 το γεφύρι της πόλης, το γεφύρι της Κόνιτσας, ήρθε και κάποιος από την Κωνσταντινούπολη μηχανικός να το παραλάβει. Πρωτομάστορας ήταν ο Γιώγας Φρότζος από την Πυρσόγεννη με όλο το συνεργείο του, αρκετά άτομα. Ερώτησε λοιπόν ο απεσταλμένος από την Κωνσταντινούπολη που είχε σπουδάσει. Ρώτησε το Γιώγα Φρότζο. Και αυτός απάντησε στο Πολυτεχνείο της Σκράπας. Σκράπα είναι ένας λόφος εκεί στην Πυρσόγεννη όπου πήγαιναν τα μικρά παιδιά και μάθαιναν να πελεκούν την πέτρα. Το άκουσε ο Τούρκος, δεν ρώτησε ποιο είναι αυτό, να μην θεωρήσουν ότι δεν ξέρει κιόλας που είναι το Πολυτεχνείο της Σκράπας και κύλησε το πράγμα έτσι. Αυτοί οι μαστόροι πιστεύω ότι ήταν σοφοί. Δεν είχαν τίποτα προκατασκευασμένο. Όταν τους καλούσαν πήγαιναν επί τόπου και διάβαζαν το τοπίο. Γι' αυτό και κανένα γεφύρι δεν μοιάζει με το άλλο. Δεν ήταν σχεδιασμένα σε κάποιο σχεδιαστήριο πολιτικού μηχανικού και να στέλνονται μετά προς υλοποίηση. Πήγαιναν οι μαστόροι λοιπόν επί τόπου, διάβαζαν το τοπίο, χρησιμοποιούσαν υλικά από τη γύρω περιοχή, γι' αυτό και τελικά επαναλαμβάνω, κανένα γεφύρι δεν μοιάζει με το άλλο. Το καθένα έχει
τη δικιά του ταυτότητα. Ξέρετε, κύριε Σπύρο Μαντά, όταν ρωτούσα πολλές φορές τη γιαγιά μου στην Ήπειρο, «Βρε γιαγιά, αυτά τα γεφύρια από εδώ, από εκεί», και μου λέει μια φορά, «Ξέρεις, εμείς εδώ στα γύρω χωριά πόσα αυγά πήγαμε στο γεφύρι που γινόταν στη Μενίνα?» Και της είπα και εγώ, γιατί ήταν πολύ, ήθελα να φάνε. Ξέρετε, και εγώ παιδί από τη Γερμανία, δεν ήξερα, ας πούμε, και δεν με γνώριζα. Ήταν πολύ οι μάστοροι, τους έλεγα, και πήγαιναν, τους πηγαίναν τα αυγά να φάτε. Και καθόταν η γιαγιά μου και μου έλεγε ότι τα αυγά τα χρησιμοποιούσαν για να χτίσουν το γεφύρι. Και την κοίταγα και έλεγα, τα έχει χάσει η γιαγιά. Όχι, δεν είναι θρύλος, είναι αλήθεια. Ήταν ένα από τα υλικά που, με το οποίο έφτιαχναν το κουρασάνι, το κονίαμα δηλαδή, η παλιή εμπειρική μαστόρη, που θα έδαινε τις πέτρες. Μου το έχει περιγράψει, πρόλαβα δηλαδή και έναν μάστορα, τον Πασχάλη το Ζούνι, πάλι από την Κρυσόγεννη, που μου τα εξομολογήθηκε όλα αυτά, διότι έκτισε το 1926 ένα γεφύρι κάτω από το δολό του Πογονίου και πραγματικά είχε ζητήσει και έφερνε ο κόσμος αυγά. Ο ασβέστης, οι τρίχες των ζώων, τα αυγά κεραμίδι τριμμένο, χώμα, όλα αυτά δημιουργούσαν το κονίαμα που το λέγαμε κουρασάνι, που άντεχε πιο πολύ και από το τσιμέντο. Είδαμε όταν έπεσε το γεφύρι της Πλάκας, ολόκληροι τόνοι έπεσαν από τόσο ύψος, από 20 μέτρα, και δεν διαλύθηκε σε πολλές πέτρες, κόπηκε σε 3-4 κομμάτια. Μπορούμε να φανταστούμε λοιπόν τι συνδετικό κονίαμα ήταν αυτό. Και τι μάστορες και τι πετρομάστορες ήταν οι άνθρωποι αυτοί, που βασικά τα γεφύρια τα κάνανε για να περάσουν απέναντι. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος να περάσουν, να πάνε απέναντι, την πραμάτια τους, το εμπόριό τους γενικότερα. Δεν μπορούσαν να πάνε και έπρεπε να κάνουν γεφύρια. Αυτό σημαίνει και όλες και το γεφύρι, μας ενώνει. Έχει συμβολισμούς βέβαια. Και είναι συμβολικό πέρασμα. Γράφετε πάλι στα βιβλία σας πώς κάνανε και πώς προφυλάζανε τους ανθρώπους και τα ζώα που περνούσανε από την πολύ βροχή, από το χιόνι, πώς έπρεπε και με τι σημαδάκια βλέπανε για να μην περάσουν το γεφύρι όταν είχε, ας πούμε, φουσκωμένο καιρό. Τα είχαν όλα τόσο σωστά φτιαγμένα και τόσο σωστά προγραμματισμένα, κύριε Σπύρο Μαντά, που νομίζω οι καινούργοι, τέλος πάντων, πτυχιούχοι, μηχανικοί, πολιτικοί μηχανικοί, δεν τα πρέπει να τα διαβάσουν και να τα μάθουν. Οι άνθρωποι αυτοί τα ξέραν, ήταν στο πετσί τους. Ήξεραν πώς θα τα φτιάξουν, ήξεραν πώς θα προφυλάσουν τους χωριανούς, τους χωριανούς τους, τους άλλους, τους ξένους, να μην περάσουν από το γεφύρι όταν υπήρχε κίνδυνος. Το μάθαιναν στην πράξη από τον πατέρα τους ο κάθε μάστορας. Από μαστοροπέδι που ήταν μικρό παιδί, το μάθαιναν από τον πατέρα του από ηλικία 10-12 χρόνων. Έτσι και δεν ήταν απλώς θεωρία. Και πολλές φορές βέβαια μάθαιναν παθαίνοντας. Δεν είναι και λίγες οι περιπτώσεις που απέτυχαν, διότι πρόκειται για ένα έργο πολύ τολμηρό. Εγώ συνηθίζω να το λέω, οι πέτρες υπετούμενες επάνω από τα νερά. Ούτε σίδερο, ούτε άλλου είδους πράγματα βοηθητικά. Νομίζω ότι ήταν ένα θαύμα που μπορεί να το έχουν εξηγήσει καθηγητές στο Πολυτεχνείο κλπ. Αλλά άκουγα μια μέρα κάποιον
και μου έκανε εντύπωση που έλεγε ότι εντάξει, θεωρητικά καταλαβαίνω πώς γίνεται, αλλά στην πράξη δεν θα το αποτολμούσα ποτέ. Μου έκανε εντύπωση. Ναι, γιατί και μόνο που τα βλέπεις, ας πούμε, έχουμε και εμείς στην Πέμπτη ένα γεφύρι. Το ξέρετε, το γνωρίζετε το γεφύρι μας. Και μόνο που το βλέπεις, είτε μικρό είναι το γεφύρι, είτε μεγαλύτερο, σκέφτεσαι τώρα να περάσω ή θα πέσει. Το σκέφτονται πάρα πολύ, κύριε Σπύρο Μαντά. Οπότε καταλαβαίνουμε την τέχνη τους, τη σοφία τους. Έτσι είναι. Έτσι είναι, γι' αυτό ήταν κάτι το δύσκολο, γι' αυτό δημιουργήθηκαν και πολλοί θρύλοι, πολλές παραδόσεις που έχουν όλα τη βάση τους σε αυτή την επικινδυνότητα και στο το θεωρούσε δηλαδή πολύ κατόρθωμο άνθρωπος, γι' αυτό και δεν το δεχόταν εύκολα, τα έλεγε διαβολογέφυρα επί της ουσίας, δηλαδή τα έλεγε ότι ήταν έργα του διαβόλου. Αντίθετα με κάποια φυσικά γεφύρια που δημιουργήθηκαν δηλαδή τρυπώντας κάποιο βράχο από το ίδιο το νερό, εκείνα τα αποδέχτηκε και τα είπε θεογέφυρα. Τα πραγματικά γεφύρια, τα γεφύρια του ανθρώπου, τα είπαν λοιπόν διαβολογέφυρα. Έχει τη σημασία του κι αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω, έχετε υπηρετήσει και ως εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια. Επειδή το όνομά σας, το Σπύριος Μαντάς, πηγαίνει κατευθείαν στα γεφύρια, σας ρωτούσαν οι μαθητές σας, οι φοιτητές σας για τα γεφύρια. Ναι, το είχαν καταλάβει, παρόλο ότι δεν ήταν και τόσο πολύ απλωμένο όπως σήμερα με το διαδίκτυο. Το είχαν καταλάβει και οι συνάδελφοι και βέβαια οι μαθητές. Είχα κάποιες συζητήσεις μαζί τους και μάθαιναν αυτοί, μάθαινα κι εγώ. Διότι έβλεπα πώς το αντιμετώπιζαν. Εξασκεί μια έλξη αυτό το κτίσμα στον κόσμο. Κάτι που δεν συμβαίνει τόσο πολύ τέλος πάντων, με όλα τα κτίσματα. Ένα λιτό κτίσμα είναι μια καμάρα, ένα τόξολο κιόλο, δεν έχει δηλαδή ενός μακεδονίτικου αρχοντικού ας πούμε τα πολλά στολίδια, όμως είναι ένα θαύμα, είναι ένα ποίημα το ίδιο. Είτε το μελετήσεις περισσότερο, οπότε σου αποκαλύπτονται πολλά μυστικά και τότε το αγαπάς ακόμα περισσότερο, ή και απλώς να το δεις σαν ποίημα, δεν χρειάζεται να το μελετήσεις μερικές φορές και πολύ. Έτσι ένα ποίημα, όσο και να το εξηγείς, μάλλον του κάνεις κακό παρά. Ναι, ακριβώς. Ναι. Οι εκδόσεις αυτές που έχετε στα βιβλία σας, στα λευκόματά σας, που δεν είναι απλά βιβλία, είναι βιβλία για μελέτη, είναι βιβλία πανεπιστημίου, είναι βιβλία για αρχείο, είναι βιβλία που θα βοηθήσουν πολλούς ανθρώπους που θα καταπιαστούν με τα γεφύρια, είτε να τα σώσουν, που δεν ξέρω γιατί, και είναι και ο Πρωθυπουργός από τα μέρη των Αγνάντων, και θα πρέπει να δώσει και λίγο περισσότερη έτσι προσοχή, αλλά βλέπω ότι αυτά τα θεωρούν λεπτομέρειες μερικοί άνθρωποι. Τέλος πάντων, δεν θέλω να επεκταθώ εκεί. Είναι λοιπόν εκδόσεις με πολλή δουλειά, με πολύ κόπο, και ξέρω ότι έχω διαβάσει συνέντευξή σας που έχετε πει ότι η κυρία Τραγιανή, η σύζυγός σας βασικά, έχει πει ότι έχει δίνει από τα χρήματά του για να εκδοθούν τα βιβλία. Είμαστε όλοι μαζί του και σας βοηθούν και η κόρη σας και η σύζυγός σας, και να στείλω και την καλησπέρα μου και στις δύο κυρίες. Τα πρώτα μου βιβλία τα έβγαλα με τη βοήθεια κάποιου ανθρώπου, του Κώστα Καβαθά, που πίστεψε σε μένα. Πίστεψε σε μένα ενώ ήμουν πολύ νεαρός τότε. Από εκεί και πέρα, προσέχοντας και τελευταία λεπτομέρεια,
αναγκάστηκα μερικές φορές, με ή χωρίς εισαγωγικά, το αναγκάστηκα, να το χρηματοδοτήσω ο ίδιος κάποια βιβλία. Γιατί δεν ήθελα να νοθεύσω το αποτέλεσμα. Η αγορά είναι αυστηρή. Νομίζω ότι είναι αυστηρή, μάλλον λάθος κάνει. Τέλος πάντων, έβγαλα και μόνος μου κάποια βιβλία. Δυστυχώς πια δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό για όλους τους λόγους που ξέρουμε. Εγώ απλώς να πω το εξής, ότι έχω βγάλει προς τα έξω μόλις το 10% της δουλειάς μου. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, 37 χρόνια έχει προκύψει πάρα πολύ υλικό. Και όταν λέω 37 χρόνια δεν εννοώ με διαλύματα, εννοώ πολύ ωραία απασχόληση καθημερινή. Λοιπόν, είναι στο τέλος η έκδοση ενός βιβλίου τετράτομου που θα περιλαμβάνει όλη αυτή τη δουλειά, όλη τη σπίνδου. Και όταν λέω πίνδος, είναι η ραχοκοκαλιά του χώρου στον οποίο καταγράφω τα γεφύρια, εννοώ τη βορειοδυτική Ελλάδα και τη νότια Αλβανία. Σε αυτά λοιπόν τα μέρη ταξιδεύω και καταγράφω γεφύρια. Μέχρι στιγμής, για την ακρίβεια, 1382 γεφύρια. Και όταν λέω καταγράφω, εννοώ μετρώ, σχεδιάζω, φωτογραφίζω, βιντεοσκοπώ και βέβαια καταγράφω τις παραδόσεις και όποιο στοιχείο, είτε αφορά το κόστος, είτε τους μαστόρους, μπορούμε να μάθουμε. Είναι μια δουλειά που εμένα με κράτησε. Πιάστηκα από αυτό, γι' αυτό λέω ότι μπορεί να έδωσα κάποια πράγματα, αλλά πήρα περισσότερα. Το κυριότερο, γνώρισα τους τελευταίους ανθρώπους της Πίνδου. Αυτό θεωρώ το μεγαλύτερό μου κέρδος. Έχετε καταγράψει 1.227 γεφύρια. 1.382. Και όταν λέω όμως 1.382, μια διευκρίνηση εδώ, να πω ότι καταγράφω και γεφύρια που δεν υπάρχουν πια, είτε που έπεσαν κατά τη διάρκεια της μελέτης που έκανα, είτε που είχαν πέσει. Δυστυχώς οι απώλειες είναι μεγάλες, το καταλαβαίνουμε αυτό, γιατί δεν χτίζονται πια από το 1950, τα μέσα του 20ου αιώνα πλέον, πέτρινα γεφύρια. Τα παλιά φθείρονται, κάποια στιγμή επέρχεται το τέλος, όχι στα 100 χρόνια όπως δίνουν ζωή στα δημιουργήματά τους η πολιτική μηχανική σήμερα. Έχουμε κτίσματα αιώνων. Κάποτε όμως, άμα δεν τα προσέξουμε, είναι και η αδιαφορία μας στη μέση, χάνονται. Έχουν χαθεί λοιπόν τουλάχιστον 40% από αυτά που είπαμε, για τα οποία ευτυχώς, πάλι εντός ή εκτός εισαγωγικών, έχω βρει αρκετά στοιχεία ώστε προβάλλει η εικόνα τους, δηλαδή εννοώ και φωτογραφίες και πολλά στοιχεία για αυτά. Έχω φτιάξει λοιπόν, έχω κάνει, να το πω, είναι και ο τίτλος του βιβλίου μου, τη γεφυρογραφία της Πίνδου. Και μαζί με αυτά, επειδή συνδέονται σαν θέματα, έχω μελετήσει πολύ και το γεφύρι της Σάρτας. Το θρύλο του γεφύρι, ναι, της Σάρτας. Ναι, το άφησα τελευταίο αυτό. Ναι. Ξέρετε ποιο βιβλίο σας δεν έχω? Είναι το μοναδικό που δεν έχω. Είναι το γεφύρι και ο Ηπειρώτης. Αυτό το έχω ψάξει όπου μπορείτε να φανταστείτε, δεν το έχω. Είναι το μόνο που μου λείπει. Είναι έκδοση του 1987.
έγιναν 2-3 εκδόσεις. Επειδή προέκυψαν πολλά καινούργια στοιχεία, δεν θέλησε την ανατύπωση των παλιών βιβλίων. Θα υπάρχουν όλα στο καινούργιο βιβλίο. Θέλω να σας πω την καλησπέρα του κυρίου Μάργαρη από τα Γιάννενα. Του Βασίλη του Μάργαρη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ και από τους δικούς μου χαιρετισμούς. Είναι ένας άνθρωπος που αγωνίζεται πάρα πολύ. Όχι με τυπικό τρόπο. Να... αυτό το βιβλίο, τέλος πάντων, που είναι η όλη δουλειά μου όλων αυτών των χρόνων, χωρίζεται σε τρία μέρη, αναφέρεται στους μαστόρους, δεν γίνεται να μην αναφερθούμε στους δημιουργούς, στα ίδια τα γεφύρια και τέλος το γεφύρι της Άρτας στο θρύλο. Μπορούμε να πούμε ότι είναι το αγαπημένο σας γεφύρι αυτό? Ποιο? Το γεφύρι της Άρτας. Ποιο έτσι είναι το πιο έτσι, αυτό που σας έχει συγκινήσει περισσότερο γεφύρι? Το γεφύρι της Άρτας εκφράζει πολλά πράγματα, σηματοδοτεί πολλά πράγματα, κυρίως με το θρύλο του. Είναι αυτό που υπερέτησε με τον καλύτερο τρόπο το θρύλο, διότι δεν πιστεύω εγώ προσωπικά ότι ο θρύλος προέκυψε από το γεφύρι της Άρτας. Το γεφύρι της Άρτας όμως, από την εποχή του Πύρου, με τις πολλές περιπέτειες που είχε, όχι βέβαια από την αρχή με τη τοξωτή μορφή που το βλέπουμε σήμερα, υπερέτησε κατά τον καλύτερο τρόπο ότι αυτός ο θρύλος υπονοεί. Λοιπόν, είναι κρίμα να κινδυνεύει, διότι κινδυνεύει άμεσα, ναι, εξαιτίας των δύο φραγμάτων που ανοίγονται άτσαλα και δημιουργούν καταστάσεις επικίνδυνες για το γεφύρι. Είναι ένα τραγούδι αυτός ο θρύλος που ακούγεται σε όλα τα Βαλκάνια, που πιστεύω έχει τη ρίζα του στο δικό μας χώρο. Τώρα να σας ρωτήσω αν υπάρχει πολιτεία, αν υπάρχει ενδιαφέρον από την πολιτεία. Ξέρω ότι θα μου πείτε δεν υπάρχει πολιτεία. Πώς δεν ξέρω. Καταλάβατε. Πώς το καταλάβατε αυτό? Γιατί το βλέπω, στεναχωριέμαι. Έχω συζητήσει πάρα πολύ με τον Δήμαρχο των Αγνάντων για αυτά τα θέματα και στεναχωριέμαι πάρα πολύ και με μία άλλη δημοσιογράφο, την κυρία Φωτεινή Πιπηλή, που προσπάθησε και αυτή πολλές φορές να δοθούν κάποια χρήματα, να γίνει κάτι, αλλά όπως βλέπω και εγώ δεν υπάρχει πολιτεία. Και γι' αυτό είπα από την αρχή ότι αν τα είχαν Γερμανία αυτά, δεν υπήρχε περίπτωση, πρώτον και κύριον θα ήταν σε όλα τα σχολικά βιβλία και θα τα μάθαιναν τα παιδιά, ότι έχουμε και κάποια γεφύρια, έχουμε και αυτό. Δεν έχουμε μόνο την παραλία και το μουσακά στην Ελλάδα αυτή, ναι, στην πατρίδα μας. Που λέτε, ενώ είναι αυτονόητα πράγματα, φαίνεται ότι δεν είναι για όλους αυτονόητα. Δεν μ' αρέσει να γκρινιάζω, ούτε να τα περιμένω όλα από το κράτος. Εγώ θα ήθελα μόνο να μην βάζει επόδια στη μελέτη αυτών των έργων το κράτος. Ας μην κάνει τίποτα άλλο, αυτό μου αρκεί, να μην βάζει εμπόδια. Και το λέω αυτό διότι, παραδείγματος χάρη, για να πάω κάτι που έκανα τώρα τελευταία, πρόκειται να βγει ένα καινούριο ντοκιμαντέρ με επεισόδια με τα γεφύρια. Λοιπόν, μας ζητούνται τεράστια ποσά για την προβολή. Δεν κατάλαβα τι είδους φόρος αυτό είναι. Από τη μια μεριά, όχι μόνο δεν προβάλλουμε τα δημιουργήματα, όταν πάει λοιπόν και κάποιος να τα προβάλλει, τον φορτώνουμε και με φόρους από πάνω, με κάτι απίθανα ποσά. Και βέβαια, χωρίς να έχει το ίδιο το κράτος ελεκτικούς μηχανισμούς για κάτι τέτοιο, απλώς κοκορεύεται. Έρχονται λοιπόν αρκετοί και την Ακρόπολη με ντρόν και λοιπά, κυματογραφούν και δεν το παίρνει κανένας είδηση. Βέβαια, αν θέλεις να είσαι νομοταγής και ακολουθήσεις τους νόμους, εντός εισαγωγικών, είσαι δηλαδή κορόιδο, δυστυχώς αυτή είναι η σχέση μας με το κράτος σαν πολίτης, τότε δυσκολεύουν για όλους.
Για κάτι άλλες εκπομπές έχουν χρήματα, κύριε Σπύρο Μαντά. Για κάτι άλλες εκπομπές, λοιπόν, έχουν χρήματα. Αυτές οι εκπομπές, όπως αυτό που λέτε εσείς τώρα, που μπορούν να μάθουν και τα παιδιά κάτι, να μάθουν την πατρίδα, να μάθουν τι υπάρχει στην πατρίδα, πρέπει να τους φορολογούμε. Νομίζω ότι πληρώνουμε όλοι στο χαρτάκι και στο λογαριασμό που μας έρχεται από τη ΔΕΗ, πληρώνουμε όλοι για την κρατική τηλεόραση. Δεν βγαίνουν από εκεί πέρα τα χρήματα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Στενοχωρήθηκα τώρα με αυτό που λέτε. Υπάρχουν εκπομπές, υπάρχουν και πομπές. Ο καθένας επιλέγει τι θα δώσει, αλλά και τι θα ακούσει. Εγώ δεν νομίζω ότι ο κόσμος δεν θέλει να ακούσει, να δει κάτι το ενδιαφέρον. Υπάρχει μια σύγχυση σε αυτό. Αν όμως του πιπηλά στο μυαλό, το προσανατολίζει σε δρόμους, όχι εντάξει, μην πω γελίους, τότε είναι αναμενόμενο. Είναι ένας φαύλος κύκλος. Πάει ο άλλος, λέει, μα ποιος θα τα ακούσει αυτά να τα κάνουμε. Μα δεν είναι έτσι. Τα παιδιά που σας πληροφορώ ότι χαίρονται πάρα πολύ να βλέπουν, εγώ το είδα και στο γιο μου, ο οποίος είναι 11 χρονών, όταν βλέπαμε τα γεφύρια, και του λέω, μαμά μου λέει, είναι ο κύριος που θα μιλήσεις, μου λέει, μεθαύριο στο ραδιόφωνο. Και έβλεπε τα γεφύρια, έχει δίκιο όλα στην Ήπειρο, ο γεφύρια, και μάλιστα ξέρετε, σε ένα μικρό παιδί φαντάζουν έτσι θεόρατα τα γεφύρια, και σου λέει, πω, τι έργο, ας πούμε, βλέπουμε κάτι τέτοιο στην τηλεόραση. Οπότε για τα παιδιά είναι πολύ ωραία αυτά τα ντοκιμαντέρ, μαθαίνουν τα παιδιά, και μόνο αυτό να σκεφτούμε, ότι μαθαίνουν τα παιδιά την πατρίδα, τη χώρα μας. Ξέρετε, εγώ βλέπω και γερμανική τηλεόραση. Λοιπόν, η γερμανική τηλεόραση κάθε τρεις και λίγο έχει μια για τη Θεσσαλονίκη, μια για την Ήπειρο, έχει για την Ελλάδα πάρα πολλά ντοκιμαντέρ. Μαθαίνουν οι Γερμανοί για την Ελλάδα, έχουν προβάλλουν τα δικά τους, τα ωραία τους, ας πούμε, οι Γερμανοί που έχουν. Όλα τα κράτη κάτι προβάλλουν για τον τόπο τους. Εμείς δεν ξέρω γιατί το κάνουμε αυτό. Μην ξεχνάτε ότι οι Γερμανοί ανακάλυψαν και το Ζαγόρι, ναι, πριν από αρκετά χρόνια. Ναι. Το θέμα είναι να κοιτάζουμε λίγο παραπέρα. Θέλω να σας πω καλησπέρα από τον κύριο Μαμαλάκη, τον οποίο τον έχω ειδοποιήσει ότι θα είχαμε εκπομπή, και επειδή, όπως μου έγραψε τώρα στο μήνυμα στο τηλέφωνο, έχει περάσει τα γεφύρια αυτά με τις μαγειρικές του εκπομπές, οφείλει να σας ευχαριστήσει για την δουλειά που έχετε κάνει. Τους χαιρετισμούς μου. Τον ευχαριστώ πολύ και εύχομαι ό,τι καλό σε αυτόν. Ήταν κάποτε πολύ πρακτικά απαραίτητα για τη ζωή τα πέτρινα γεφύρια. Σήμερα είναι συμβολά γι' αυτό και πρέπει να τα προσέξουμε λίγο περισσότερο. Και για να μην πετάμε στα σύννεφα, η γνώμη μου, θα έπρεπε, δεν μπορούμε να τα σώσουμε όλα, είναι αρκετά, είναι πάρα πολλά. Νομίζω όμως θα πρέπει να υπάρχει βούληση να σωθούν κάποια που είναι κοντά στο δρόμο, μπορούν εύκολα να τα προσεγγίσει ο κόσμος, και αξίζει. Πραγματικά αξίζει. Δεν το λέω εγώ που ασχολούμαι πολύ μαζί τους. Το βλέπω στις διαλέξεις μου, το βλέπω στις συζητήσεις με τα παιδιά που έκανα στο σχολείο. Τους αρέσει. Γι' αυτό κάτι που δεν συνηθίζεται, μαζί με συνεργάτες μου έχω ιδρύσει και το Κέντρο Μελέτης Πέτρινων Γεφυριών, που στις εκδηλώσεις έρχεται πολλής κόσμος, εκδίδουμε τα πρακτικά, κάνουμε ημερίδες και βλέπω, γι' αυτό το λέω, τη μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου. Είστε ένας αξιόλογος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που μας δίνει και μας μαθαίνει πάρα πολλά, ιδίως σε εμάς τους υπηρώτες, μας συγκινείτε κάθε φορά. Εγώ τα λευκόματά σας, πέραν το ότι τα έχω διαβάσει και έχω κρατήσει και σημειώσεις, ξέρετε, τις σελίδες τις βάζω το χέρι επάνω και λέω,
Πόσοι έχουν περάσει από εδώ, πόσα παιδιά, πόσοι μεγάλοι, τι έχει γίνει για να χτιστεί. Και ξέρετε, τα χαϊδεύω έτσι τα γεφύρια και σας ευχαριστώ προσωπικά για αυτά που μου έχετε μάθει και μέσα από τα λευκόματα που έχω στο σπίτι μου και μιλάω και στο παιδί μου για αυτά, θα τα μάθει σιγά σιγά και ο γιος μου μεγαλώνοντας και θα δει την κληρονομιά, την πολιτιστική του κληρονομιά. Γιατί η επόμενη γενιά νομίζω ότι πρέπει να γνωρίζει την πολιτιστική κληρονομιά των ανθρώπων αυτών, των φτωχών ανθρώπων, των κοψοκέφαλων ανθρώπων, όπως λένε στην Ήπειρο, που φτιάξανε τέτοια έργα. Κυρία Κορμίνη, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Όμως εγώ νομίζω ότι το αξίζουν οι παλιοί μας τόροι. Εγώ δεν έκανα τίποτα, εγώ είμαι ένας μεσάζων ανάμεσα στα δημιουργήματα που έκαναν αυτοί οι άνθρωποι και στον πολύ κόσμο που δεν του δόθηκε η ευκαιρία να τα γνωρίσει. Νομίζω ότι ένας που θα δει ένα πέτρινο γεφύρι δεν χρειάζεται πολλά λόγια για να τα αγαπήσει. Όπως είπα και πιο πριν, εξασκούν μια έλξη σε αυτόν που τα βλέπει, σε αυτόν που τα διαβαίνει. Και νομίζω, σε τελευταία ανάλυση, ότι η Ήπειρος δικαιούται ένα μουσείο, παύλα κέντρο μελέτης, για αυτά τα δημιουργήματα των ανθρώπων της. Σε άλλα μέρη, σε άλλα κράτη, συναντάμε ακόμα, το έχω ξαναπεί, και μουσεία παπουτσιών. Ακριβώς. Λοιπόν, εδώ δεν νομίζω ότι πρέπει να αποτελεί δικαιολογία το ότι έχουμε πολλά, άρα έτσι. Και νομίζω ότι το κάθε έργο έχει τη δικιά του αξία άσχετα από το χρόνο που δημιουργήθηκε. Έτσι. Κύριε Σπύρο Μαντά, έχετε την καλησπέρα του κυρίου Δημήτρη Σωτηρίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγραφέα, σκεφτός εκεί από...